Κύριε Τομπά, καλό μεσημέρι. Χάρηκα, γεια σας, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είχαμε το διασυλλογικό το Σαββατοκύριακο. Πώς πήγε, για πέστε μας κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, δεν είχαμε μόνο ένα διασυλλογικό, είχαμε πολλά. Είχαμε το διασυλλογικό ανδρών-γυναικών, είχαμε το διασυλλογικό συνθέτων K16 και είχαμε και το τρίαθλο του K14. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί έπρεπε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα αγωνίσματα και όλα αυτά τα παιδιά. Αλλά από την άλλη, ήταν η συγκέντρωση όλων αυτών των αθλητών, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μια αρμονική έτσι συνύπαρξη των μικρών αθλητών με τους μεγάλους πρωταθλητές. Συμμετείχαμε πολλές συμμετοχές. Εντάξει, ο Παναξιακός και η Μύκονος έχουν παραδοσιακά πάρα πολύ μεγάλες συμμετοχές και έχουν και πολύ ισχυρές ομάδες. Στους άνδρες, γυναίκες, η Μύκονος κατέβασε πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Αλλά και εμείς είχαμε μερικές πολύ δυνατές επιτυχίες παρά τις απουσίες μας. Δηλαδή έλειψε η Μαρία Ικάσου, που είναι από τις καλύτερες αθλήτρες στην Ελλάδα, η οποία δυστυχώς αρρώστησε, ενώ είχαμε και τελευταία στιγμή την απουσία της Αργυρού, η οποία ήταν τραυματίας. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση, όπως έκανε εμφάνιση και ο άλλος σύλλογος, η Μύκονος, και ανεβάσαμε το επίπεδο των διασυλλογικών αρκετά. Πολύ σημαντικό. Ναι, ανέβηκε το επίπεδο των διασυλλογικών, το οποίο στα νησιά, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο το υψηλό επίπεδο πρωταθλητισμού. Λόγω και των ιδιαίτερων συνθήκων δεν είναι εύκολο να κάνεις πρωταθλητισμό. Ναι. Σε υψηλό επίπεδο. Εμείς όμως έχουμε καταφέρει, και ο Παναξιακός και η Μύκονος, να κρατήσουμε υψηλά το μπήχι στον νησιωτικό αθλητισμό και με κάποιες προσθήκες που έχουμε κάνει, και βοηθάνε πάρα πολύ τα σωματεία μας, και έχουμε και καλές επιδόσεις και διακρίσεις σε πανελλήνια πρωταθλήματα υψηλού επίπεδου. Και παγκόσμια. Και παγκόσμια, ναι. Ας πούμε, πρόσφατα η Μαρία βγήκε ένατη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του K20. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή. Πολύ μεγάλη, βέβαια. Πάρα πολύ μεγάλη. Κέρδισε βαλκανικό πρωτάθλημα. Και τι να πω, έχουμε και άλλους μεγάλους αθλητές. Ο Δημητράκης είναι χρόνια ισόβιος πρωταθλητής στα 1500, έστω και αν βρίσκεται στη δύση της καριέρας του. Έχουμε και ο Δρίτσας είναι μέσα στους τρεις καλύτερους εμποδιστές στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι θα μας φέρει μετάλλια. Ο μεγάλος νικητής των διασυλλογικών ποιος ήταν? Ο μεγάλος νικητής ομαδικά ή ατομικά? Ομαδικά και μετά ήταν, θα πούμε και ατομικά. Στους άνδρες γυναίκες ήταν ο Ομικών. Μετά ήρθαμε εμείς. Αλλά εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που αναδείξαμε στο K16 δύο πολύ μεγάλα ταλέντα. Στα σύνθετα, Αξιωτάκια και τα δύο, είναι οι αδελφοί Βαθρακοκύλη, οι οποίοι εντυπωσίασαν πραγματικά, δεν το περιμέναμε. Με ελάχιστες προπονήσεις κάναν επιδόσεις σε αθλήματα που ούτε καν είχαν δοκιμάσει. Φανταστείτε λοιπόν τι ταλέντο υποκρύπτουν αυτά τα δύο παιδιά. Σε ποια αθλήματα? Στο σύνθετο. Σε πολλά αθλήματα, δηλαδή σε έξι αθλήματα συνολικά. Αυτά τα παιδιά προπονούνταν σε συγκεκριμένα αθλήματα και ξαφνικά βρέθηκαν να. Είναι αδέλφια? Ναι, δίδυμα. Α, μάλιστα. Τα οποία είναι κορίτσια αγόρι. Και Βαθρακοκύλη Σταμάτης και Βαθρακοκύλη Δέσποινα. Και εντυπωσίασα πραγματικά με την εμφάνισή τους. Βέβαια υπήρχαν και από τις Κυκλάδες και άλλα παιδιά. Ειδικά στα κορίτσια είχαμε και από τη Σύρο πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Πάρα πολύ καλές συμμετοχές και επιδόσεις. Και επίσης έγινε και το τρίαθλο του K14. Όπου και εκεί είχαμε μερικά πάρα πολύ αξιόλογα ταλέντα, τα οποία διακρίθηκαν και πιστεύω και νησιά που δεν τα περιμέναμε, όπως ήρθαν, η Μήλος, η Σαντορίνη. Από άλλα νησιά, δηλαδή. Βέβαια, η Μήλος, η Σαντορίνη, η Σύρος έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση με πολύ ωραία ταλέντα. Είναι ευχάριστο που η Σύρος αναγεννάται πια. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση, παρόλο που είχαμε μια δυσκολία όσον αφορά την διοργάνωση, γιατί ήταν όλες οι διοργανώσεις μαζί, δηλαδή οι επιμέρους διοργανώσεις, όλα αυτά τα κάπα, οι κατηγορίες ήταν μαζί και ήταν πολύ δύσκολο για τους κριτές και αυτούς που μετρούσαν και να τα συνδυάσουν όλα. Εμείς σαν Παναξιακός φιλοξενήσαμε αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα των ανδρών γυναικών. Η Φέρα, η Αντριάννα έκανε καταπληκτική εμφάνιση στα 100 και στα 200. Ο Τρέμος έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο δίσκο. Ο Δρίτσας μέσα στους καλύτερους εμποδιστές, και το παιδί έτρεξε αμέσως μετά και 200 μέτρα και βγήκε δεύτερος. Κάναμε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ο Κεβορκιάν πολύ καλή επίδοση στο τριπλούν. Όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν από την Αθήνα, συμπεριλαμβανόμενο και των σπουδαστών μας όπως είναι ο Πιταράκης και ο Σέργης,
Φιλοξενήθηκαν από τα ξενοδοχεία μας και τα εστιατόρια μας εδώ και πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους αυτούς τους ανθρώπους που στάθηκαν κοντά στον Παναξιακό και πραγματικά δεν πληρώσαμε δραχμή. Ναι, αυτό δηλαδή πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρά τις εκτός που μας κάνει και η Blue Star και το CJET και ευχαριστούμε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί και οι εκτόσεις είναι σημαντικές. Φυσικά. Με δεδομένο την ακρίβεια των εισιτηρίων. Ακριβώς, την Blue Star και ιδιαίτερα τον κύριο Καπίρη με το Blue Travel που μας κάνει 50% και τον κύριο Ρεφενέ με το Zaz Travel που και αυτός βοηθάει πολύ, αλλά και τα CJETs που μας κάνανε μια αξιόλογη έκπτωση. Παρόλο αυτά βέβαια το κόστος των εισιτηρίων είναι αρκετά υψηλό. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλους αυτούς και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, τα οποία πραγματικά μας εντυπωσίασαν με την προσφορά που δώσανε στα άτομα αυτά και μας συγκίνησαν πραγματικά. Ναι, ναι. Μας συγκίνησαν. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος της Νάξου είναι κοντά στον κλασικό αθλητισμό. Ναι, κοιτάξτε, αυτό οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε εσάς, τον Παναξιακό, και σε εσάς προσωπικά, κύριε Τομπά, και δεν το λέω για να σας κολακέψω, το γνωρίζουν άπαντες άλλωστε, ότι τα έχετε δώσει όλα για το στίβο στην Άξο, και αυτό φαίνεται και με τις επιδόσεις των αθλητών μας, και δεν μιλάω για τους αθλητές που έχουμε κάνει μεταγραφή τους μεγάλους από την Αθήνα, αλλά και τα ντόπια παιδιά τα δικά μας. Φαίνεται επίσης και είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά στρέφονται στον αθλητισμό και τα προσελκύεται με κάποιο τρόπο και ασχολούνται με το στίβο. Εάν έρθετε στο στάδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν έρθετε στο στάδιο και δείτε 120 παιδιά όλων των κατηγοριών. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Καταρχήν, είμαστε ο μόνος σύλλογος που διατηρεί 7 προπονητές. Για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε στις απαιτήσεις όλων αυτών των ακαδημιών και όλων αυτών των αθλητών. Άρα λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, είναι και μια αναγνώριση, θα μπορούσαμε να πούμε, της τοπικής κοινωνίας σε όλα αυτά, αυτό που γίνεται. Και μπράβο τους, και μπράβο τους ούτως ή άλλως, που προσφέρουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί ουσιαστικά προσφέρουν στα παιδιά μας κιόλας. Βέβαια. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω έτσι να τους αναφέρω επί του χάρη, γιατί αξίζει τον κόπο. Να τους αναφέρετε. Τα ξενοδοχεία, ας πούμε, το Άμπελο Στούντιο τη κυρία Ματσούκα προσέφερε. Ο Γαλαξία στο ξενοδοχείο, το Αστήρ Πάλα. Ο Σημεόλογος με το Real Estate, το Κοράλι Μπουτίκ, το Princess Mare, το Grotta Hotel και το Πολύς του κύριου Πολυχρονάκου. Μπράβο. Μας παρήχαν όλη τη διαμονή δωρεάν. Όλων των αθλητών. Απλά εμείς είχαμε την υποχρέωση να μοιράσουμε τους αθλητές για να μην επιβαρύνουμε ένα μόνο κατάλημα. Ακριβώς. Επίσης τα εστιατόρια, Απανέμι, Νταλ Προφεσόρε, εκπληκτικά γεύματα. Ναι, μιλάμε για εκπληκτικά φαγητά και γεύματα. Βεβαίως. Νίκος στην πλατεία Πρωτοδικείου, ελληνικών, το Μπόσα με τα καταπληκτικά πρωινά, ο Γρηγόρης, ο Φίνικας στον Άγιο Γιώργη, ναι. Το Λαδόχαρτο παραδοσιακά κοντά μας, το Μεζέ Μεζέ παραδοσιακό κοντά μας, το Μεταξύ μας παραδοσιακό κοντά μας, το Γουίθ πολύ ωραία πρωινά, το Κίτρο πολύ ωραία πρωινά και το Σοκολά πολύ ωραία πρωινά, το Γιασουβλάκι φυσικά, ο Σαρής με τις υπέροχες ψαρόσπες. Και ο Μπαξές, ο οποίος μας παρήχε τις μπανάνες του, τις διοργάνωσε δωρεάν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και βέβαια και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με τα νερά, μας έδωσε νερά. Όλοι αυτοί... Μπράβο τους, πολύ ωραία. Μην αναφέρω βέβαια και σε κάποια άλλη, αυτό δεν σηκώνει εκπομπή ραδιοφωνική, οι επιχειρήσεις που είναι κοντά μας, έστω και με ένα μικρό ποσό, να μας βοηθάνε να πηγαίνουμε στα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Μπράβο, είναι πάρα γιατί πολλές. Όλη αυτή η επιτυχία που είπαμε οφείλεται εν μέρη και σε αυτούς τους ανθρώπους που χρηματοδοτούν. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Δυστυχώς τα κόστη είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα τα κόστη και των μετακινήσεων και των, και των γυμναστών και των προπονητών κτλ. Πολύ μεγάλα κόστη. Και... Τα γνωρίζω γιατί κάποτε ήμουν και εγώ στο Συμβούλιο του Παναξιακού. Μπράβο, και τα θυμάμαι. Μπράβο, μπράβο. Όταν ήσασταν και πρόεδρος, μάλιστα. Ναι, εσείς. Ναι, ναι, ναι. Και έχετε και το γιο σας. Είχατε το βεβαίως, γιο σας. Και μεγάλος φεροβόλος. Μεγάλος φεροβόλος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα εμείς, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Και μια και έχουμε την εκπομπή. Είναι, ας πούμε, μέσα στον Ιούνιο έχουμε 3 πανελλήνια πρωταθλήματα. Τα οποία είναι πολύ μεγάλες μετακινήσεις. Είναι οι σέρες, ας πούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Τομπά. Ναι, ναι. Το στάδιο της Νάξου είναι ένα στάδιο που μπορεί να φιλοξενήσει αυτές τις διοργανώσεις. Όμως υπολείπεται υποδομών και έχω μπει μέσα στο γυμναστήριο του σταδίου και είναι πραγματικά σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ναι. Έχετε κάνει κάποιες κινήσεις, έχετε ζητήσει, έχετε συζητήσει με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κοιτάξτε. Να φτιαχτούν αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα δηλαδή, ναι, και για τους αθλητές τους δικούς μας, αλλά και για τις διοργανώσεις που φιλοξενούμε. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικές. Ναι.
Τώρα έχουμε και το πορτάραθλον αύριο μεθαύριο. Πού θα πάνε να προπονηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν και για το πορτάραθλον, που είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Θα τη διαφημίσουμε και εμείς απαναξιακώς, γιατί έχουμε μπει και συνδιοργανωτές στην οργάνωση αυτή. Διοργάνωση αυτή είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αξίζει δηλαδή να έρθουν και τα σχολεία τις πρωινές ώρες. Το έχουμε βάλει πολύ έξυπνα μέσα σε καθημερινές μέρες, ώστε να έχουμε και φιλάθλους πολλούς. Ναι. Ο Στίβος το έχει αυτό το μειονέκτημα. Δεν έχουμε τόσους πολλούς φιλάθλους. Mm-hmm. Κακός βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Γιατί ο κλασικός αθλητισμός είναι η βάση του αθλητισμού. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Mm-hmm. Έχουμε βάλει λοιπόν, έχουμε καλέσει τα σχολεία να είναι Τετάρτη και Πέμπτη από τις πρωινές ώρες εκεί να παρακολουθήσουν τους αγώνες των δεκαθλητών που είναι από όλα τα μέρη του κόσμου. Ωραία. Δεν είναι μόνο οι δεκαθλητές που θα κάνουν το Πανελλήνιο Δεκάθλου, το οποίο θα συμμετέχουν δεκαθλητές. Η διοργάνωση δεκάθλου είναι και για τους Έλληνες πρωταθλητές, όπως είναι η Φαντίδου, ας πούμε, παραδοσιακά πρωταθλήτρια. Ναι. Δεκάθλου, αλλά είναι και ένα meeting για πολύ μεγάλους δεκαθλητές από όλα τα μέρη του κόσμου. Όπως καταλαβαίνετε, η περιφέρεια έχει δώσει 10.000 ευρώ για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτούς τους αθλητές, να τους φέρουμε και να ανεβάσουμε και το επίπεδο mm-hmm. του κυκλαδικού αθλητισμού και βέβαια του Στίβου γενικά στην Άξο. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, επευκαιρία λοιπόν του πορτάραθλου, λείπουν μερικά πράγματα από το στάδιο της Άξου που είναι κρίμα. Αυτό. Το λέω, επευκαιρία του πορτάραθλου γίνονται βέβαια κάποιες ετοιμασίες στα σκάματα, στους κλωβούς του δίσκου, στα δημοσιογραφικά θεωρία και τα λοιπά. Ναι. Όμως λείπουν μερικά βασικά πράγματα, όπως είναι το γυμναστήριο, το οποίο δεν νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη. Θέλει κάποιον άνθρωπο να το τρέξει αυτό, κάποιον υπεύθυνο αρμόδιο. Δεν νομίζω ότι θα θέλει και ιδιαίτερα χρήματα για να φτιαχτεί αυτό το γυμναστήριο. Όχι, απλά έχει λίγο στεγαστικό θέμα και θέλει ανανέωση όλα του τα μηχανήματα. Του εξοπλισμού. Επίσης, έχουμε βάλει κάποια ποδήλατα χορηγία από γυμναστήρια και ξενοδοχεία και διευκολύνεται και η εκγύμναση εκεί με τα ποδήλατα αυτά. Δεν θέλω να κατηγορήσω τώρα εγώ το Δήμο και τα λοιπά, γιατί εντάξει βλέπω... Δεν είναι θέμα κατηγορίας αυτό, απλά, κύριε Πλάτωνα. Απλά κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να έχουμε ένα προσανατολισμό στον αθλητισμό. Ακριβώς. Δηλαδή ένα παράδειγμα τώρα, θα σας πω ένα χοντρό παράδειγμα. Εμείς κουβαλάμε και κάνουμε ένα σωρό έξοδα, δεν ξέρω, η περιφέρεια κατά πάσα πιθανότητα το κάνει αυτό, η διοργανωτική αρχή του πορτάραθλου και κουβαλάμε το στρώμα του επικοντό για να κάνουν οι αθλητές επικοντό. Ξέρετε πόσο κοστίζει η μεταφορά αυτή? Πηγενέλα, όπως και του Φωτοφίνης. Δεν θα έπρεπε το στάδιο της Νάξου, το οποίο είναι το καλύτερο στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, και η Μήλος βέβαια θα κάνει στάδιο σε λίγο, πολύ καλό, δεν θα έπρεπε να έχει ένα στρώμα επικοντό? Πόσο κόστος έχει? 25-30 χιλιάδες το πολύ. Αυτό το κόστος μπορεί άνετα να βγει από μια, εδώ κάνουμε ολόκληρα γυμναστήρια και γήπεδα και τα λοιπά, και να βγάλουμε και αθλητές, να κάνουμε μια σχολή στις Κυκλάδες και να μην χρειάζεται να το μεταφέρουμε. Μια και καλά. Δηλαδή τα 25 χιλιάρικα, αν κάνουμε 4-5 μεταφορές, 4 μεταφορές βγήκε. Ναι, ναι. Είναι η χαζομάρα, δηλαδή το θεωρώ χαζομάρα να μην γίνει μια επένδυση τέτοια. Θα μπορούσε να γίνει να ζητηθεί μια χρηματοδότηση είτε από την περιφέρεια είτε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να γίνει μια χρηματοδότηση να ανανεωθεί και το γυμναστήριο με καινούριο εξοπλισμό. Ακριβώς. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι τα αναξιωτάκια έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στον αθλητισμό και είναι στον αθλητισμό. Μα το ξέρετε και ότι έχουμε. Και με διακρίσεις. Μπράβο. Και ξέρετε ότι έχουμε αθλητές του επικοντό που πηγαίνουν στην Αθήνα, τους στέλνουμε στον Πανιόνιο. Στον Βαγγέρι που πήρε Πανελλήνιο πρόσφατα. Ναι, αλλά στο επικοντό στέλνουμε δεκαθλητή τον Τάκο τον Μιχάλη να προπονείται στην Αθήνα μία εβδομάδα με έξοδο του συλλόγου για να μάθει επικοντό. Και το παιδί έχει πάει καλά. Γιατί τον ανέλαβε ο Τσόνης, ο προπονητής του Πανιονίου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να έχεις εδώ να δημιουργηθεί μια σχολή. Η οποία και η Μύκονος έχει τρεις επικοντήσεις και τις στέλνει στην Αθήνα. Ναι. Δεν είναι τώρα αυτό. Δηλαδή οι Κυκλάδες έπρεπε να έχουν ένα γήπεδο. Τώρα όσον αφορά τις μεγάλες άλλες διοργανώσεις που λέτε, τα Πανελλήνια πρωταθλήματα και τους Αγιοπελαγίτικους Αγώνες, ειδικά τα Πανελλήνια πρωταθλήματα είναι δύσκολη πρόσβαση των άλλων περιοχών. Mm-hmm. Και δεν έρχονται κυρίως για αυτό το λόγο. Ναι. Δηλαδή αναλαμβάνουν τις μεγάλες διοργανώσεις οι μεγάλες πόλεις. Η Πάτρα, η Λάρισα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος αναλαμβάνουν τους μεγάλες διοργανώσεις που είναι σε κεντρικά σημεία και μπορούν οι αθλητές όλων των περιοχών να πηγαίνουν πιο εύκολα.
Αυτό όμως, αν αποκτήσει Νάξος ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, μπορεί να το κάνει γιατί έχει τις καλβάσεις. Νομίζω θα είναι πολύ ελκυστική να αναλαμβάνει και διοργανώσεις πανελληνίων και διασυλλογικών πρωταθλημάτων σε ευρύτερο πεδίο. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα το πορτάραθλον μπροστά μας. Το πορτάραθλον είναι Τετάρτη και Πέμπτη, πρωί απόγευμα. Καλούμε όλο τον κόσμο να στηρίξει τη διοργάνωση με την παρουσία του. Και βέβαια υπάρχουν, πιστεύω να έχει μιλήσει ο κύριος Δημήτρης γι' αυτό, υπάρχουν και κάποιοι χορηγοί του πορτάραθλου, τους οποίους έχουμε, θα τους δημοσιεύσουμε και στο ίντερνετ για να μην τους αναφέρουμε συνέχεια, όπως και οι χορηγοί των δικών μας πρωταθλημάτων του Παναξιακού. Ναι, μίλησε ο κύριος Πάπας για το πορτάραθλον, μας είπε και για τους αθλητές οι οποίοι θα έρθουν από όλο τον κόσμο, έχουν ξεκινήσει και από την Αυστραλία ακόμη και έρχονται στην Άξο. Και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η διοργανώτρια αρχή, δηλαδή εμείς, κυρίως ο κύριος Πάπας, ας πούμε, και ο κύριος Σιδερής που είναι ο τεχνικός διευθυντής, τρέχουν ασταμάτητα για να μπορέσουν να διοργανωθεί, να πετύχει αυτή η διοργάνωση. Είναι δραστήριος και ο κύριος Πάπας εδώ που τα λέμε και τα συζητάμε. Είναι ο πρόεδρος της Αίγας Κυκλάδων. Έτσι. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Πολύ ωραία λοιπόν. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και για το πορτάραθλον και να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε για το γήπεδο και για τις υποδομές εκεί, ώστε να φεύγουν όλοι ενθουσιασμένοι από το νησί. Είναι και προεκλογική εβδομάδα. Και νομίζω μήπως είναι και ευκαιρία να δεσμευτούν οι υποψήφοι. Να δεσμευτούν οι υποψήφοι, οι οποίοι είναι αρκετοί. Πολύ θα έλεγα. Ναι, οι οποίοι είναι αρκετοί σε όλους τους κομματικούς σχηματισμούς. Πιστεύω ότι μπορούμε αλλά να καταφέρουμε. Αλλά νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με την τοπική αυτοδιοίκηση το συγκεκριμένο θέμα. Κοιτάξτε, είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Συνδυασμός πολλών πραγμάτων και πιστεύω ότι. Έτοιμα τοπικής αυτοδιοίκησης, διεκπεραίωση από κεντρική πολιτική. Είναι και η περιφέρεια στη μέση, είναι και το Υπουργείο Νέας Γενιάς στη μέση, είναι πολλά. Είναι και η τουριστική προβολή του νησιού στη μέση. Εντάξει τώρα, μεγάλη προβολή. Τα ψέματα. Τώρα το πορτάραθλο είναι μια μεγάλη τουριστική προβολή. Οι αγώνες αυτοί που γίνονται είναι και τουριστική προβολή για το νησί, εντάξει. Πού προπονούνται αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται? Αυτοί προπονούνται στο γήπεδο. Καθημερινά θα δείτε ακοντιστές που ρίχνουν 60 μέτρα, είναι φοβερό. Εμείς έχουμε πάθει. Όργανα γυμναστικής και τα λοιπά. Όργανα γυμναστικής χρησιμοποιούνται αυτά που υπάρχουν. Κατάλαβα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τον Πάπο. Εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας δώσατε την ευκαιρία. Και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε τα θέματα του αθλητισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δώσατε την ευκαιρία να πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.